Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, καλά εσείς. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στους ακροάτες του Λίμπερο. Δόξα τω Θεώ, να είστε καλά. Σας θέλουμε μάλλον να μας βοηθήσετε για να καταλάβουμε τι σημαίνει πλέον αυτή η 15η θέση. Με απλά λόγια, όλοι, δηλαδή, τι σημαίνει και γιατί τόσο πολύ, ας πούμε, μας κυνηγούσε αυτό το φάντασμα της 15ης θέσης. Κοιτάξτε να δείτε, πριν μερικά χρόνια, όπως θυμόμαστε όλοι, είχαμε 5 ομάδες στις 3 από φέτος ευρωπαϊκής διοργανώσης. Ναι. Επειδή όμως δεν πήγαιναν καλά οι συμμετέχουσες ομάδες, με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, είδαμε λοιπόν τη γενική κατάσταση της Ελλάδος να υποχωρεί, να φτάνει ακόμα και η 21η θέση. Και από εκεί που είχαμε 5 ομάδες, πέσαμε στις 4, όπως καταλάβει κανένας λιγότερο γόητρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, λιγότερα λεφτά για τις ομάδες. Και τώρα λοιπόν που καταφέραμε, χάρη στις πολύ καλές εμφανίσεις φέτος του ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε 17,5 βαθμούς συνολικά και 12,5 Ολυμπιακός, γιατί πήρε ο Άρης με την ΑΕΚ μόλις ένα. Mm-hmm. Φτάσαμε λοιπόν ξανά στη 15η θέση με 28.200 βαθμούς, που δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα από τη σεζόν 23-24 να επιστρέψει με 5 ομάδες στις 3 πλέον ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καλύτερο για τους συλλόγους, γενικά καλύτερο, αλλά πρέπει να το βλέπουμε με ανοιχτούς ορίζοντες πάντα. Δηλαδή, βέβαια. Είναι κρίμα πολλές φορές να λέμε όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στο εξωτερικό ότι εμείς είμαστε με την άλλη. Άλλο τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Και σωστά, όπως είπες χθες, ο κύριος Λουτσέσκου ανέφερε και τον Ολυμπιακό. Ναι, μα ναι. Όλες οι ελληνικές ομάδες πρέπει στην Ευρώπη να παρουσιάζουν το καλύτερο τους πρόσωπο, γιατί είναι καλό δικό τους και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα, κύριε Σαραμόπουλε, τώρα αυτό τι σημαίνει? Του χρόνου, την επόμενη σεζόν μάλλον, αγωνιστική, δεν αλλάζει κάτι, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν η αλλάζει σεζόν κάτι. Τώρα 22-23 δεν αλλάζει κάτι, με 4 ομάδες πάλι. Λοιπόν, στη σεζόν 23-24 θα έχουμε 2 ομάδες προγραμματικά. Ό,τι και αν συμβεί, συγγνώμη, μόνο αυτό το κενό που έχω εγώ, ό,τι και αν συμβεί την επόμενη σεζόν, έτσι, αν αποτύχουμε πλήρως, χτύπα ξύλο, ναι, ναι. Το ισχύει, ναι. Αυτό θα ισχύει για την μεθεπόμενη, έτσι. Αυτό θα ισχύει ακριβώς. Σεζόν λοιπόν 23-24, ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής θα παίξουν στα προγραμματικά του Champions League, ξεκινώντας από τον δεύτερο προγραμματικό. Δηλαδή, ο κυπελούχος. Ο δεύτερος προγραμματικός σημαίνει ότι γλιτώνουμε παιχνίδι αρχές καλοκαιριού. Ναι. Με το που τελειώνει το πρωτάθλημα να παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, ναι, okay. Σωστό. Μετά, ο κυπελούχος, αν δεν είναι κάποιος μέσα από τις 5 πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης, έτσι. Mm-hmm. Ο κυπελούχος λοιπόν θα πάει στο Europa League και θα ξεκινήσει από τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Και οι άλλες δύο ομάδες, η τρίτη και η τέταρτη της βαθμολογίας, εξαρτάται ποιος θα έχει πάρει το κύπελο πάντα, θα παίξουν στο Europa Conference League, στον δεύτερο προγραμματικό γύρο θα ξεκινήσουν. Το οποίο Europa Conference League, mm-hmm. δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί το πρωί άκουγα διάφορα, mm-hmm. ότι μπορεί μερικοί φιλαθλοί να το θεωρούν ότι είναι υποδεέστερο. Ο ΠΑΟΚ φέτος θα βγάλει 9 εκατομμύρια θα πάρει συνολικά από αυτή την διοργάνωση. Βέβαια, έτσι. Βέβαια, έτσι είναι, όπως το λέτε. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι λάθος όποιος το θεωρεί έτσι. Γιατί να το δούμε και από την άλλη. Υπάρχει καμιά ελληνική ομάδα που έχει πάρει κανένα τρόπαιο εκεί και δεν το ξέραμε? Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Βέβαια. Υπάρχει... Και γι' αυτό είδαμε ομάδες όπως η Μαρσέικ, δεύτερη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Που το γαλλικό πρωτάθλημα, όπως να το κάνουμε, είναι το 5ο κορυφαίο στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο. Με έτοιμα, οι Γάλλοι το λέγανε τώρα με αφορμή το ζευγάρι των Γάλλων με τον ΠΑΟΚ. Λέγανε ότι ο στόχος μας είναι να πάρουμε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Ακριβώς. Να πάρουμε το Conference League. Ακριβώς. Και σήμερα εκεί υπήρχε πρώτο θέμα, τον τροφυλάκα του Μανταντά, που στα 37 του χρόνια ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γαλλικής ομάδας. Ήταν με τις αποκρούσεις του κράτησαν έπαυτη αιστεία. Ναι. Οι Γάλλοι τον αποθεώνουν σήμερα, ναι, έχετε δίκιο. Βεβαίως, έτσι είναι. Τα είδατε με την ευκαιρία, είδατε τα, ναι, δύο παιχνίδια αυτά του ζευγαριού, του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέη. Βεβαίως. Γιατί θέλει και τύχη, έτσι όπως στη ζωή χρειαζόμαστε και τύχη, έτσι και στο ποδόσφαιρο που είναι μικρογραφία της ζωής, θέλει και τύχη. Δηλαδή, αν στο βελοντρόμ ο Άκμπο για λίγο είχε σκοράρει αντί να φύγει μπάλα έξω,
δεν ξέρουμε πώς θα ήταν εδώ τα πράγματα. Ή χθες ο Τσολάκ θέλει και τύχει στη ζωή. Είδαμε ότι η Μαρσέη χθες τι έγινε από ένα λάθος. Λεπτομέρειες κρίνουν αυτά τα παιχνίδια. Αν είχε γίνει ανάποδα το λάθος θα είχε σκοράρει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αν το είχε κάνει ο Τσάλετα Τσάρ για παράδειγμα, λέμε τώρα. Είναι να έχει και τύχη στη ζωή γενικά. Επίσης δεν είναι τραγικό, κύριε Σταραμόπουλε, που δεν υπάρχει το ΒΑΡ σε αυτό το επίπεδο τώρα, ακόμα και σε αυτή τη φάση του. Δηλαδή, πώς την πήραν αυτή την απόφαση, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λόγω επειδή αρκετές ομάδες δεν έχουν χρήματα ακόμα να βάλουν το VAR γι' αυτό. Μα σε αυτή τη φάση τώρα δεν είχαν οι ομάδες, ας πούμε, VAR. Ναι, μόνο στον τελικό θα έχει, το ξέρω, συμφωνώ και εγώ. Ούτε και στην επόμενη, ούτε στα ημιτελικά, έτσι. Ναι, μόνο στον τελικό, μόνο στον τελικό. Ναι. Και κατάλαβα επίσης και το είδαμε και χθες. Στα κάποιες... τύρανε, έτσι. Στα τύρανε, ναι. Στα τύρανε. Κατάλαβα χθες στο ζευγάρι αυτό που παρακολούθησα περισσότερο, ας πούμε, εννοείται, του ΠΑΟΚ, αλλά ειδικά χθες το παιχνίδι, ότι αγχώνονται και οι βοηθοί. Οι βοηθοί έχουν στο νου τους ότι έχουν το ΒΑΡ από πίσω. Μερικές φορές αργούν να σηκώσουν τη σημαία. Βέβαια, βέβαια. Ναι, το ΒΑΡ έχει βοηθήσει. Όπως θα το κάνουμε, το ποδόσφαιρο γενικά η επιτυχία του είναι 97% έχει αποδειχθεί. Ναι, 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 αυτό. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ που μας βοηθήσατε να καταλάβουμε παραπάνω πράγματα για αυτή την περιβόητη 15η θέση. Και μακάρι να συνεχίσουμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς και του χρόνου. Κύριε Σαραμόπουλε, σας ευχαριστώ που μιλήσατε στο Λίμπερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.